συντρόφισσα Γιάννα. Δεν μπόρεσαμε πέρσι, καθώς συμπλήρωνες τα 100 χρόνια από τη γέννησή σου, μαζί με τα 100 χρόνια του ΚΚΕ, να χαρούμε με τη ζωντανή παρουσία σου την εκδήλωση που είχε προγραμματίσει η Κεντρική Επιτροπή. Δεν μας επέτρεψε η πανδημία. Ούτε σήμερα μπορούμε να τιμήσουμε την αποχώρησή σου από τη ζωή όπως θα θέλαμε. Μα τίποτα όμως δεν μπορεί να επισκιάσει τη λαμπρή σου ιστορία. Είμαστε σήμερα εδώ όλοι, παρόντες με κάθε τρόπο. Όλοι όσοι και όσες σε γνώρισαν και σε αγάπησαν. Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, εκ μέρους όλων αυτών, σε αποχαιρετούμε με μεγάλη θλίψη αλλά και περηφάνεια. Περηφάνεια για όλα όσα προσέφερες και για όλα όσα μας άφησες ως παρακαταθήκη. Έφυγες με το κεφάλι ψηλά όπως έζησες, αφοσιωμένη, αταλάντευτη ως την τελευταία στιγμή της ζωής του ως κομμουνίστρια. Δεν υπάρχει τιμή μεγαλύτερη για κάθε μέλος του ΚΚΕ, για κάθε αγωνιστή που παλεύει για τα δίκαια του λαού, να τερματίζει νικητής όπως εσύ, κρατώντας ψηλά τη σημαία του κόμματος. Είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη για όλους εμάς, για τις γενιές που έρχονται, ότι μας άφησες μαζί με χιλιάδες άλλους συντρόφους και συντρόφισσες που έφυγαν από τη ζωή ορθοπατώντας και ορθοβαδίζοντας. Μας δείξατε με το παράδειγμά σας ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ανώτερο και πιο σπουδαίο από το να ζούμε και να παλεύουμε για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος και να μην υπολογίζουμε καμία θυσία, κανένα εμπόδιο, καμία αναποδιά και δυσκολία. Τα λόγια μας αυτά δεν εκφράζουν κάποιο ονειροπόλημα. Δεν είναι αντιγραφή από κάποιο καλογραμμένο μυθιστόρημα. Πηγάζουν από τη ζωντανή ιστορική διαδρομή της αγαπημένης μας συντρόφισσας. Δεν γεννήθηκε κομμουνίστρια, ούτε έφτασε στα 101 χρόνια της ανέμελα. Ξεκίνησε από το χωριό της, το μικρό χωριό της Ευρυτανίας, με μόνα εφόδια την πείρα της σκληρής αγροτικής ζωής και τη θέληση για μόρφωση, όπως η ίδια λέει στο βιογραφικό της. Η φασιστική κατοχή δεν άφησε αδιάφορη την νεαρή Χωριατοπούλα. Το κάλεσμα του ΚΚΕ για αντίσταση και το πέρασμα του Άρη Βελουχιώτη από τα χωριά της την ενέπνευσε για δράση. Μπήκε στον αγώνα το 1941 οργανωμένη στην Εθνική Αλληλεγγύη, στο ΕΑΜ, και στη συνέχεια στην ΕΠΟΝ και στο ΚΚΕ το 1943. Μαζί με όλη την οικογένεια δίνουν το παρόν στις ανάγκες του αγώνα. Τίποτα δεν ήταν εύκολο. Παράνομη δουλειά κάτω από τη μύτη του κατακτητή και των ντόπιων συνεργατών. Ατέλειωτες ώρες, μέρες, νύχτες, μήνες, χρόνια αγωνίας, αλλά και γεμάτες καμάρι, γιατί χτίζονταν ένα λαμπρό κίνημα αντίστασης. Ασαλώνεται μέσα στις δυσκολίες του αγώνα, αλλά και από την υπεύθυνη θέση που αναλαμβάνει ο σύνδεσμος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ. Η χαρά του αγώνα και της προσφοράς της δίνουν δύναμη και ισχυρή θέληση να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, να ολοκληρώνεται ως αγωνίστρια και ως γυναίκα. Η γνωριμία της με το μελλοντικό της σύντροφο Γιώργη Τρικαλινό αποτέλεσε την αρχή μιας όμορφης, αλλά και πολύ ταραγμένης πορείας λόγω των σερδικών, αλλά μια σχέση ταιριαστή και ολοκληρωμένη ως το τέλος. Γνώρισε σε συνέχεια το όριο της τρομοκρατίας και των διωγμών, όπως όλοι οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης μετά την απελευθέρωση. Νέο ξεσπίτωμα, νέα παρανομία και πάλι από την αρχή στο καθήκον, για να μην υποταχθεί ο λαός στη νέα τυραννία που έχτιζαν οι δοσύλλογοι, η μεγαλωστική τάξη και οι Εγγλέζοι συμμαχοί της. Είχε πλέον κάνει την επιλογή της. Δεν την τρόμαζαν οι δολοφονίες των αγωνιστών από τους Καλαμπαλίκηδες και τους Σούρλιδες και οι φυλακίσεις αγαπημένων της προσώπων. Εντάσσεται στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, συμμετέχοντας στη μεγάλη αυτή εποπτεία για πάνω από 3 χρόνια. Μια νέα αγωνιστική πορεία ξεκινάει. Γνώρισε από ακόμη πιο κοντά και σε ανώτερο ακόμη επίπεδο την αξία της ισότιμης σχέσης του άνδρα με τη γυναίκα. Δεν ήταν μια τυπική αναγνώριση και καταξίωση. Ήταν μια ολοκλήρωση στη φλόγα της μάχης με το όπλο στο χέρι. Με αρχηγούς το Γιώτη και το Διαμαντή πήρε μέρος στην κατάρρευση της Καρδίτσας και του Καπενισσού και σε άλλες μάχες. Έφτασε από τη Ρούμελη στο Βίτσι μαζί με άλλες μαχήτριες μέσα από μια σκληρή πορεία 13 ημερών μέσα σε εχθρικές γραμμές και κακοτοπιές, με ένα κομμάτι ψωμί κι αν υπήρχε,
και πήρε μέρος στην πρώτη πανελλαδική συνδιάσκεψη των γυναικών. Όλα αυτά δεν είναι απλές περιπέτειες. Είναι άθλοι. Είναι άθλος πάνω απ' όλα μέσα από φάνταστες δυσκολίες. Εντυπωσιάζει η μαχητικότητα, το πνεύμα αυτοθυσίας, η κατερικότητα μπροστά στην αγριότητα των καιρικών φαινομένων και των απίστευτων στερήσεων, η αλληλεγγύη και η συντροφικότητα. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η στρόφισσα Γιάννα συνεχίζει αγέροχα την πορεία της. Ατρόμητη, μαζί με χιλιάδες μαχητών και μαχητριών του επίλεκτου τίματος Φλωράκη Μπελογιάννη, διασχίζουν όλη τη ραχοκαλιά της Πίνδου από το Γράμμο στη Ρούμελη, ως αντιπερισπασμό στη μεγάλη και τελική μάχη στο Γράμμο Βίτς. Δεν ήταν πάλι μια ακόμα πορεία. Ήταν κάθε μέρα και μάχη, όπου για άλλη μια φορά η γυναίκα μαχήτρια δοξάζεται δίπλα στους άντρες μαχητές. Ο τραυματισμός της Γιάννας, η υποχώρηση πλέον του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας δεν την πτωούν. Η πίκρα της ήττας γέννησε δύναμη και αντοχή για νέο και πάλι ξεκίνημα. Η ζωή στην προσφυγιά δεν ήταν ανάπαυλα. Αλλού ο άντρας της, αλλού ο γιος της, αλλού τα καθήκοντα, αλλά τα καθήκοντα του αγώνα πάντα ψηλά στην πρώτη γραμμή, έτοιμοι για νέες αποστολές. Η νέα αποστολή δεν ήταν από τις εύκολες. Μαζί με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες το 1958 ήρθαν παράνομα στην Ελλάδα για την ανασυγκρότηση του κόμματος και του κινήματος. Η πιθανή σύλληψη σήμαινε πολλά χρόνια φυλακή, όπως έγινε με τον άντρα της σε άλλη αποστολή. Δύο ολόκληρα χρόνια πάλεψε σε συνθήκες βαριάς παρανομίας και γνώρισε για άλλη μια φορά από κοντά την αδίστατη φύση της αστικής τάξης, την άγρια εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και του λαού, το αιματηρό όριο της τρομοκρατίας. Με την επιστροφή της στην προσφυγιά συνέχισε τον αγώνα από διάφορες θέσεις, αφού ολοκλήρωσε την αγωνιστική της πορεία με την απαραίτητη θεωρητική μόρφωση. Με τη λήξη της αναγκαστικής προσφυγιάς συνεχίζει την προσφορά της από άλλες υπεύθυνες θέσεις. Στο διάστημα αυτό αναδείχνεται σε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Έζησε μαζί με όλο το κόμμα τις μεγάλες φουρτούνες που έφερε η Αντεπανάσταση. Στάθηκε και πάλι όρθια. Η συντρόφισσα Γιάννα έφυγε πλήρης ημερών και ήσυχη με τη συνείδησή της. Τίμησε τον τίτλο του μέλους του κόμματος ως το τέλος. Ο βίος της δεν είναι βγαλμένος μέσα από κάποιο μυθιστόρημα, αλλά είναι μια ζωντανή πορεία που εμπλουτίζει την ιστορική βιβλιογραφία των λαϊκών αγωνιστών. Διδάσκει και εμπνέει. Διδάσκει και εμπνέει όλους εμάς που συνεχίζουμε χωρίς να αγκομαχάμε μπροστά στις ανηφόρες που έχουμε μπροστά μας. Είναι όμως και μια ακόμα απάντηση σε όλους εκείνους που λιδωρούν και σκοφαντούν την αξία του αγώνα και στην πρώτη δυσκολία σηκώνουν τα χέρια ψηλά, αλλά και σε εκείνους που νόμισαν ότι τέλειωσαν με την ταξική πάλη και τα ιδανικά του κομμουνισμού, σοσιαλισμού κομμουνισμού. Είμαστε περήφανοι για τη συντρόφισσα Γιάννα Τρικαλινού. Είμαστε περήφανοι για το κόμμα μας, το Ηρωικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που γεννάει και διαπαιδαγωγεί τέτοιες αγωνίστριες. Συντρόφισσα, η Κεντρική Επιτροπή σε αποχαιρετά στο τελευταίο σου ταξίδι. Στους γιους σου, στα εγγόνια σου, σε όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.